Άνοιξαν τα σφαγεία σήμερα στις τρεις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, όπου με ασφάλεια οδηγούνται σε σφαγή τα μνοερήφια. Θα μπουν πάλι σε λειτουργία, η οικονομία μας θα λειτουργήσει κανονικά στο θέμα των σφαγείων και η αγορά θα αποκτήσει τα ντόπια κρέατα τα οποία περίμεναν όλοι να καταναλώσουν από το 15 και μετά σε κοινωνικές υποχρεώσεις και εκδηλώσεις. Οπότε με ασφάλεια οδηγούνται τα ζώα σε σφαγή και θα έχουμε ντόπια αρνιά, αμνοερήφια το επόμενο διάστημα στην αγορά. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και από τα σφαγεία και από τους κτηνιάτρους μας, κτηνιατρικές μας υπηρεσίες, προκειμένου με ασφάλεια να οδηγούνται τα ζώα στη σφαγή. Νομίζω αυτά θα τα καθορίσει η ζήτηση και θα σφάζονται τα ζώα ανάλογα με τη ζήτηση. Οπότε θα μπούμε σε ένα ρυθμό από σήμερα κιόλας. Ευελπιστούμε γρήγορα να ανοίξουν τα σφαγεία του Ηρακλείου για να μπορούν και να σφάζουν και στο Ηράκλειο τα ζώα τους. Δόξα τω Θεώ, με το θέμα της Πανόλης, το σύνολο των δειγμάτων, όπως έχουμε πει, έχουν βγει αρνητικά. Περνάει και το 20ήμερο της επόασης, οπότε νομίζω, χωρίς εφησυχασμό, όπως πάντα τονίζω, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, προκειμένου να τελειώσουμε με αυτή την νόσο, την οποία πάρα πολύ μας δημιούργησε προβλήματα.